Μικρή αυλαία. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσουμε το πρώτο μέρος του έργου του Tennessee Williams, «Ο γυάλινος κόσμος», σε μετάφραση Νίκου Σπάνια, αναθεωρημένη από τον Μάριο Πλωρίτη και διασκευή Μάριου Ποντίκα. Πριν ακούσουμε το έργο, η Έλπη Μαλικένζου θα μας πει λίγα λόγια. Εδώ και δύο χρόνια, στις 25 Φεβρουαρίου 1983, στη Νέα Υόρκη, το Αμερικάνικο Θέατρο έχανε έναν από τους σημαντικότερους πνευματικούς δημιουργούς της 20ετίας 1945-65, τον Tennessee Williams. Η μικρή αυλαία μεταδίδει την εβδομάδα τούτη το έργο του «Ο γυάλινος κόσμος», μικρό αφιέρωμα στη μνήμη του. Ο Tennessee Williams γεννήθηκε το 1911 ή 1914 σύμφωνα με άλλες πηγές, σε μια μικρή πόλη της πολιτείας του Μισισιπί, την Κολούμπους, που βρίσκεται ανάμεσα στο μεγάλο ποτάμι του Μισισιπί και στο μικρότερο Τένεσί, που από αυτό άλλωστε πήρε το ψευδώνυμό του ο Williams, αλλάζοντας το βαφτιστικό του που ήταν Thomas ή Tom όπως τον φώναζαν οι δικοί του. Βαθιά ήταν η επίδραση που δέχτηκε ο Williams από το οικογενειακό του περιβάλλον. Οι ρίζες και οι χαρακτήρες των γονιών του ήταν σε βασική αντίθεση. Ο πατέρας του βίαιος και αυταρχικός, αρχικά στρατιωτικός και αργότερα περιοδεύων πλασιέ, κράτησε σε όλη του τη ζωή τη στρατιωτική νοοτροπία. Αντίθετα, η μητέρα του ήταν τρυφερή και αριστοκρατική, με καταγωγή από τους πουριτανούς Quakers, φανατικά θρησκόληπτους και αντιστρατιωτικούς, όπως ακριβώς ήταν οι δικοί της γονείς που ζούσαν μαζί τους. Ο πατέρας του Williams, λόγω της δουλειάς του, συχνά έλειπε από το σπίτι. Έτσι, ο μικρός Tom, μεγαλώνοντας με τον παππού και τη γιαγιά του, τη μεγαλύτερη αδερφή του τη Ρόζα και τη μητέρα του, που τον είχε τρυφερά προσκολλημένο πάνω της, ποτίστηκε με τις αρχές των Quakers, που δεν αναγνωρίζουν καμιά ιεραρχία, δεν ορκίζονται ποτέ, αρνούνται τον πόλεμο και αποθούν τον έρωτα. Πρικισμένος από την πλευρά του πατέρα του με έναν έντονο ερωτικό δυναμισμό, από πολύ νωρίς αναγκάστηκε να τον αποθήσει και να τον εξειδανικεύσει. Έτσι, αυτό το αντιφατικό οικογενειακό περιβάλλον, που οδήγησε τελικά σε φοβερή σύγκρουση τον πατέρα και τη μητέρα, άφησε βαθιά άχνη στην ψυχή του παιδιού. Αυτές οι ψυχοτραυματικές καταστάσεις του καλλιτέχνη από την παιδική του ηλικία έπαιξαν σίγουρα βασικό ρόλο αργότερα και στις ψυχοσυγκρούσεις προς τον εξωτερικό κόσμο που σημάδεψαν την όριμη ηλικία του. Η ζωή του καλλιτέχνη είναι πραγματικά δεμένη με το έργο του, όπως και το έργο του είναι απόρρια της ζωής του. Αυτό διαφαίνεται καθαρά και στο πρώτο έργο του Tennessee Williams, το «Γυάλινο θηριοτροφείο» ή «Γυάλινο κόσμο», όπως μεταφέρθηκε ο τίτλος στην ελληνική μετάφραση. «Ο γυάλινος κόσμος» γράφτηκε το 1943 και παίχτηκε το 1945 στη Νέα Υόρκη με πρωτοφανή επιτυχία. Tennessee Williams, «Ο γυάλινος κόσμος». Παίζουν με τη σειρά που ακούγονται οι ηθοποιοί. Μινάς Χατζησάβας, Tom. Μάγια Λιμπεροπούλου, Αμάντα. Αργυρό Πιπίνη, Λάουρα. Μουσική επιμέλεια, Νίκος Σαββάτης. Επιμέλεια ήχων, Γίτσα Βαλμά. Ρύθμιση ήχου Δημήτρης Πουλόπουλος. Σκηνοθεσία Βίκτορ Αρδίτης. Παραγωγή Βίκη Μουνδρέα. Ναι, μαντίλια πολύχρωμα φανερώνω από τις τσέπες μου και τραπουλόχαρτα από τα μανίκια μου. Όμως δεν είμαι ταχυδακτυλουργός, κάθε άλλο. Αυτός δίνει ψευδεστήσεις που έχουν την όψη της αλήθειας. Εγώ δίνω αλήθεια με την ωραία μάσκα της ψευδέστησης. Και για να αρχίσω γυρνάω πίσω, στα 30. Σε εκείνη την παράξενη εποχή
όπου η τεράστια μεσαία τάξη της Αμερικής είχε γραφτεί σε ένα σχολείο τυφλών. Τα μάτια τους δεν βλέπαν πια ή είχαν χάσει τα μάτια τους και έτσι έπρεπε να ψάχνουν ψηλαφώντας με τα δάχτυλα στον πύρινο αλφάβητο μιας ξεχαρβαλωμένης οικονομίας. Στην Ισπανία η Επανάσταση. Εδώ φωνές μονάχα και θολούρα. Στην Ισπανία η Γκουέρνικα. Εδώ εργατικά κινήματα άγρια πότε πότε σε πολιτείες συνήθως τόσο ειρηνικές όπως το Σικάγο, το Κλίβελαντ, το Σεντ Λούις. Αυτό είναι το κοινωνικό πλαίσιο του έργου. Μια αναπόληση είναι το έργο. Και σαν έργο αναπόλυσης φωτίζεται θαμπά. Είναι αισθηματικό, δεν είναι ρεαλιστικό. Στην αναπόληση το κάθε τι γίνεται λες μουσική. Γι' αυτό και ο ήχος του βιολιού στις Κουίντες. Είμαι ο αφηγητής του έργου, αλλά και ένα από τα πρόσωπά του. Τα άλλα πρόσωπα είναι η μητέρα μου η Αμάντα, η αδελφή μου η Λάουρα και ένας καλεσμένος που παρουσιάζεται στις τελικές σκηνές. Είναι το πιο πραγματικό πρόσωπο του έργου, σταλμένος από τον κόσμο της πραγματικότητας, από όπου εμείς είχαμε σχεδόν αποκοπεί. Αλλά μια και έχω την αδυναμία κάθε ποιητή για τα σύμβολα, θα δώσω και σε αυτό το πρόσωπο μορφή συμβόλου. Είναι εκείνο που όλο προσμένουμε και ποτέ δεν έρχεται. Και που ωστόσο μας κρατάει στη ζωή. Υπάρχει και ένα πέμπτο πρόσωπο στο έργο που δεν παρουσιάζεται παρά μονάχα σε αυτή τη φωτογραφία πάνω από τον τζάκι. Είναι ο πατέρας μας που μας παράτησε. Πάει καιρός τώρα. Ήταν τηλεφωνητής και ρωτεύτηκε τις μακρινές αποστάσεις. Άφησε την τηλεφωνική εταιρεία όπου δούλευε και πέταξε σαν πούπουλο πάνω από την πόλη. Τελευταία φορά μάθαμε γι' αυτόν από μια κάρτα που μας έστειλε από το Μαζάλταν. Κάπου εκεί στην ακτή του Ειρηνικού στο Μεξικό. Με ένα μήνυμα δύο λέξεις. Έχετε γεια. Χωρίς διεύθυνση. Νομίζω το υπόλοιπο έργο θα εξηγηθεί μόνο του. Τόμ! Ναι, μητέρα! Δεν μπορούμε να κάνουμε την προσευχή μας αν δεν έρθει στο τραπέζι. Έρχομαι, μητέρα. Χρυσό μου παιδί, μη σπρώχνεις το φαΐ με τα δάχτυλά σου. Πάρε ένα κομματάκι ψωμί. Και μάσα, μάσα. Τα ζώα έχουν στομάχια που μπορούν να χωνέψουν την τροφή τους χωρίς μάσημα. Αλλά τα ανθρώπινα όντα πρέπει να μασάνε την τροφή τους προτού την καταπιούν. Τρώγε το φαΐ σου αργαγέ μου και ευχαριστήσου το με την καρδιά σου. Ούτε μια μπουκιά δεν χάρηκα από αυτό το φαΐ. Γιατί όλο μου κάνεις μάθημα πώς να τρώω. Εσύ φταίς που τρώω βιαστικά γιατί καρφώνεις τα μάτια σου πάνω μου σαν γεράκι. Μ' αρρωσταίνεις, μου κόβεις την όρεξη. Το τραπέζι δεν τέλειωσε ακόμα. Θα καπνίσω ένα τσιγάρο. Καπνίζεις πάρα πολύ. Πάω να φέρω την κρέμα. Όχι, κόρη μου, όχι. Αυτή τη φορά θα είσαι εσύ η κυρία και εγώ η υπηρέτρια. Σηκώθηκα κιόλας. Κάθισε πάλι στη θέση σου, κορούλα μου. Θέλω να είσαι δροσερή και νόστιμη για τους καλεσμένους. Δεν περιμένω κανένα καλεσμένο. Καμιά φορά έρχονται από εκεί που δεν τους περιμένεις. Να θυμάμαι μια Κυριακή απόγευμα στο Blue Mountain. Θα αρχίσει πάλι. Είναι μάστιν. Ξανά. Αφού της αρέσει. Μια Κυριακή απόγευμα στο Blue Mountain η μητέρα σας είχε 17 νεαρούς καλεσμένους. Ναι, αφού καμιά φορά δεν φτάναν οι καρέκλες, έπρεπε να στείλουμε τον νέο να φέρει στα σίδια από την εκκλησία. Και πώς διασκέδαζες αυτούς τους καλεσμένους? Ήξερα την τέχνη της συζητήσεως. Το δίχως άλλο. Τα κορίτσια εκείνο τον καιρό ξέρανε να μιλάνε, πίστεψέ με. Ναι. Ξέρανε να διασκεδάζουν τους καλεσμένους τους. Δεν έφτανε να έχει ένα κορίτσι νόστιμο πρόσωπο και ωραία σιλουέτα, μόλο που και τα δύο τάχα με το παραπάνω. Έπρεπε να έχει σπιρτάδα και έτοιμη απάντηση στο κάθε τι. Και τι λέγατε? Για ό,τι σπουδαίο πράγμα γινόταν στον κόσμο, ποτέ τίποτε άσχημο, κοινό ή χυδαίο. Οι καλεσμένοι μου ήταν κύριοι, όλοι τους. Ανάμεσα στους καλεσμένους μου ήταν και μερικοί από τους πιο ξακουστούς νεαρούς καλλιεργητές του Δέλτα του Μισισιπή. Καλλιεργητές και γη καλλιεργητών. Ήταν ο νεαρός Τσαμ Λάφλιν, που αργότερα έγινε αντιπρόεδρος στην τράπεζα του Μισισιπή. Ο Χάντλι Στίβενσον, που πνίγηκε στο Μουν Λέικ και άφησε στη χείρα του 150.000 ομολογίες του κράτους. Ήταν η αδελφή Κούτρερ, ο Βέσλι
Και ο Μπέιτς, ο Μπέιτς ήταν ένας από τους πιο αγαπημένους μου. Τσακώθηκε με εκείνο το ανήμερο αγόρι, το Wainwright. Πυροβολήθηκαν στο καζίνο του Moon Lake. Ο Μπέιτς έφαγε μια σφαίρα στο στομάχι. Πέθανε στο φορείο καθώς τον πήγαιναν στο Μέμφις. Η χείρα του κληρονόμησε κάπου 8-10.000 στρέμματα. Την είχε παντρευτεί με το στανιό, δεν την αγάπησε ποτέ. Τη νύχτα που πέθανε, είχε τη φωτογραφία μου απάνω του. Ήταν και εκείνο το αγόρι που κάθε κορίτσι στο Δέλτα λαχταρούσε να το πάρει. Εκείνο το όμορφο λεβεντόπεδο, ο Φίτσιου, από το Green County. Αυτό το αγόρι, ο Φίτσιου, πήγε στο βορρά και έκανε περιουσία. Έγινε γνωστός με το όνομα ο λύκος της Wall Street. Όπως ο Μίδας, ό,τι και ανάγιζε γινόταν η χρυσάφη. Και να σκεφτείς ότι μπορούσα να ήμουν κυρία Duncan T. Φίτσιου. Μα πήρα τον πατέρα σου. Μητέρα, άσε με να σηκώσω το τραπέζι. Όχι, 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 χρυσή μου, εσύ πήγαινε να μελετήσεις λίγο γραφομηχανή ή να εξασκηθείς τη στενογραφία. Μείνε δροσερή και νόστιμη, όπου να είναι θα αρχίσουν να φτάνουν οι καλεσμένοι μας. Σαν πόσους νομίζεις θα δεχτούμε απόψε? Δεν πιστεύω να δεχτούμε κανένα, μητέρα. Κανέναν, μα θα αστειεύεσαι βέβαια, κανένας καλεσμένος δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Πρέπει να έρθουν πλημμύρα, ανεμοστρόβιλος. Έπρεπε να έχουν έρθει κιόλας. Ούτε πλημμύρα, ούτε ανεμοστρόβιλος. Μητέρα, εγώ δεν είμαι δημοφιλής όπως ήσουν εσύ στο Blue Mountain. Η μητέρα φοβάται μη μείνω γεροντοκόρη. Ήρθες, μητέρα. Εγώ... Απάτη. Απάτη. Πώς πήγε η συγκέντρωση στο σύλλογο, μητέρα? Δεν πήγε στο σύλλογο? Όχι, όχι. Δεν είχα τη δύναμη να πάω στο σύλλογο. Δεν είχα το κουράγιο. Θα ήθελα να βρω μια τρύπα στο χώμα, να κρυφτώ για πάντα. Γιατί το έκανες αυτό, μητέρα? Γιατί το... Γιατί, γιατί? Πόσο χρονών είσαι, Λάουρα? Μητέρα, την ξέρεις την ηλικία? Νόμιζα πως ήσουν ενήλικη. Φαίνεται έκανα λάθος. Μη με κοιτάς, μητέρα, σε παρακαλώ. Τι θα κάνουμε? Τι θα απογίνουμε? Έγινε τίποτα, μητέρα? Μητέρα, τι? Έγινε τίποτα? Θα μου περάσει αμέσως, είμαι παραζαλισμένη από τη ζωή. Μητέρα, θέλω να μου πεις τι έγινε. Όπως ξέρεις, είχα σκοπό να πάω στο γραφείο μου στο σύλλογο το απόγευμα. Όμως σταμάτησα στην εμπορική σχολή του Ρούμπικαμ για να πω στους καθηγητές σου πως είχες κρυολογήσει και να τους ρωτήσω πώς πας τα μαθήματά σου. Πήγα στη δασκάλα της γραφομηχανής και τη συστήθηκα πως είμαι μητέρα σου. Δεν ήξερε ποια ήσουνα. Wingfield, είπε. Δεν έχουμε καμιά Wingfield στη σχολή. Τη βεβαίωσα πως ήσουν γραμμένη, πως παρακολούθησες μαθήματα από τις αρχές Ιανουαρίου. Αναρωτιέμαι, είπε, πώς λέτε για εκείνο το τρομερά δειλό κορίτσι που τόσκασε από τη σχολή ύστερα από τα πρώτα μαθήματα? Όχι, είπα. Η Λάουρα, η κόρη μου, 6 εβδομάδες τώρα δεν έλειψε μια μέρα από τη σχολή. Με συγχωρείτε, είπε. Έβγαλε το απουσιολόγιο και το όνομά σου ήταν αλάθητα γραμμένο με όλες τις ημερομηνίες που είχες λείψει, ώσπου κατάλαβα πια ότι παράτησες τη σχολή. Εγώ ακόμα έλεγα, όχι, κάποιο λάθος θα έχει γίνει, θα την μπερδεύετε με καμιά άλλη. Και αυτή είπε, όχι. Τη θυμάμαι πολύ καλά τώρα. Τα χέρια της τρέμαν και δεν μπορούσε να βρει τα πλήκτρα. Την πρώτη φορά που τη δοκιμάσαμε στην ταχυγραφία, ζαλίστηκε, της πόνισε το στομάχι και σχεδόν τη μεταφέραμε στο λουτρό. Ύστερα από εκείνο το πρωί δεν ξαναφάνηκε πια. Τηλεφωνήσαμε στο σπίτι, μα δεν πήραμε καμιά απάντηση. Ένιωσα να μου λύνονται τα γόνατα. Ζήτησα να καθίσω και μου φέρανε ένα ποτήρι νερό. 50 δολάρια δίδακτρα. Όλα μας τα σχέδια, οι ελπίδες μου και οι φιλοδοξίες μου για σένα να πάνε έτσι στο βρόντο. Να πάνε έτσι στο βρόντο. Τι κάνεις εκεί? Λάουρα, πού πήγαινες όταν έβγαινες και έλεγες πως πας στην εμπορική σχολή? Πήγαινα περίπατο. Ψέματα. Αλήθεια, πήγαινα περίπατο. Περίπατο, περίπατο, μέσα στο χειμώνα. Ήθελες και καλά να αρπάξεις καμιά πνευμονία με εκείνη τη λεπτή ζακέτα. Και πού πήγαινες περίπατο? Παντού, περισσότερο στο πάρκο. Μόνο που είχες κρυολογήσει? Το άλλο ήταν χειρότερο, μητέρα. Η σχολή, δεν μπορούσα να ξαναπάω πίσω. Είχα σωριαστεί κατά γης. Θες να μου πεις ότι κάθε μέρα από τις 10.30 ως τις 5 τριγυρνούσες για να με κάνεις να νομίζω ότι πας στην εμπορική σχολή? Δεν ήταν τόσο άσχημο όσο νομίζεις. Έμπαινα εδώ και εκεί και ζεσθενόμουν. Πού έμπαινες? Στο μουσείο τέχνης.
και στο πτηνοτροφείο του ζωολογικού. Έκανα επίσκεψη στους πιγκουίνους κάθε μέρα. Και καμιά φορά έμενα νηστική και πήγαινα στον κινηματογράφο. Τελευταία, περνούσα τα περισσότερα απογεύματά μου σε εκείνο το μεγάλο γυάλινο κτίριο που καλλιεργούν τροπικά λουλούδια. Και όλα αυτά για να με εξαπατήσεις μόνο και μόνο. Για να με εξαπατήσεις. Λοιπόν, τι θα απογίνουμε εμείς? Θα καθόμαστε σπίτι να βλέπουμε τη ζωή να περνάει τραγουδώντας κάτω από τα παράθυρά μας και να φεύγει και εμείς να διασκεδάζουμε με το γυάλινο θηριοτροφείο, Χρυσή μου? Να παίζουμε και να ξαναπαίζουμε τις χιλιογρατζουνισμένες πλάκες που μας άφησε ο πατέρας σου για θλιβερή ανάμνηση? Δεν θέλουμε να δουλέψουμε, να κάνουμε καριέρα? Τα παρατήσαμε γιατί μας έφερνε νευρική δυσπευσία. Τι άλλο απόμεινε παρά να κρεμόμαστε σ' όλη μας τη ζωή από τους άλλους? Ξέρω καλά τι γίνεται με τις ανήπαντρες γυναίκες που δεν έχουν τα προσόντα να βρουν μια θέση. Έχω δει τέτοια αξιοθρύνητα πλάσματα στο νότο. Απορριγμένες γεροντοκόρες που ζουν από τα γκρινιάρικα αποφάγια του άντρα, της αδερφής ή της γυναίκας του αδερφού τους, χωμένες σε μια τρύπα για κάμαρα και ο ένας συγγενής της στέλνει στον άλλον. Γυναικούλες σαν πουλιά δίχως φωλιά να τρώνε τα ψίχουλα της ταπεινοσύνης όλη τους τη ζωή. Αυτή είναι η μοίρα μας λοιπόν. Στορκίζομαι, δεν βρίσκω άλλη λύση. Και δεν είναι πολύ ευχάριστη λύση, ε? Βέβαια, μερικά κορίτσια παντρεύονται. Δεν σου άρεσε ποτέ κανένα γόρι? Ναι, μου άρεσε ένα μια φορά. Τον λέγανε Τζιμ. Με φώναζε γαλάζιο κρίνο. Γιατί σε έλεγε έτσι? Τότε που είχα πάθει πλευρίτη. Με ρώτησε σαν ξαναγύρισα τι έγινα. Είπα είχα γερό κρύο. Αυτός νόμισε πως είπα γαλάζιο κρίνο. Και από τότε όλο έτσι με φώναζε. Οπότε κι αν με έβλεπε άρχιζε. Τι κάνεις γαλάζια κρίνε? Δεν με ένιωξε που έφυγε με την Έμιλι Μάιζενμπαχ. Η Έμιλι ήταν η πιο καλοντημένη από όλα τα κορίτσια στο Σόλνταν. Όμως θαρώ ήταν ψεύτρα μέσα της. Λέγανε πως είχαν αραβωνιαστεί. Πάνε 6 χρόνια. Θα πρέπει τώρα να είναι παντρεμένη. Τα κορίτσια που δεν είναι καμωμένα για δουλειά κοιτάνε να παντρευτούν έναν καθώς πρέπει άντρα. Κόρη μου, αυτό θα κάνεις κι εσύ. Μα μητέρα, τι? Είμαι σακάτισσα. Ανοησίες, Λάουρα, σου έχω πει ποτέ, ποτέ να μην μεταχειρίζεις αυτή τη λέξη. Αφού δεν είσαι σακάτισσα, έχεις μόνο ένα μικρό ψεγάδι που ούτε φαίνεται καν. Όσοι έχουν τέτοια μικροελαττώματα καλλιεργούν άλλα πράγματα για να τα ξεπεράσουν. Αυξάνουν τη γοητεία τους και τη ζωντάνια τους και τη γοητεία τους. Αυτό θα κάνεις κι εσύ. Αυτό που είχε ο πατέρας σου Περίσιο ήταν η γοητεία. Ύστερα από το φιάσκο στην εμπορική σχολή του Ρούμπιγκαμ, η ιδέα να φέρουμε ένα νεαρό καλεσμένο για τη Λάουρα άρχισε να παίζει όλο και σπουδαιότερο ρόλο στα σχέδια της μητέρας. Έγινε μανία. Σαν σύμβολο του πανανθρώπινου υποσυνείδητου, η μορφή του νεαρού καλεσμένου στήχιωσε το μικρό μας σπίτι. Δεν περνούσε βραδιά σχεδόν που να μην γίνει κάποιος υπαινιγμός για αυτή τη μορφή, αυτή την οπτασία, αυτή την ελπίδα. Ακόμα και όταν δεν γινόταν λόγος γι' αυτόν, η σκιά του κρεμότανε στο σκεφτικό βλέμμα της μητέρας και στις αδελφής μου τη φοβισμένη και απορριμμένη όψη. Κρεμότανε σαν καταδίκη που βάραινε τους Wingfield. Η μητέρα δεν ήταν μονάχα λόγια, αλλά και δράση. Άρχισε να προχωρεί ίσια στο σκοπό της. Στο τέλος του χειμώνα εκείνου και στις αρχές της άνοιξης, αφού κατάλαβε καλά ότι πολλά λεφτά θα χρειαζόντουσαν για να πουπουλιάσει η φωλιά και να φτερώσει το πουλί, άρχισε γενναία εκστρατεία από το τηλέφωνο, ψαρεύοντας σε συνδρομητές για το σύντροφο της νοικοκυράς, ένα από εκείνα τα περιοδικά για ηλικιωμένες γυναίκες των γραμμάτων που αναπολούν νόστιμα στήθια, σακούπες, λιγνές λαμπαδιστές μέσες, πλούσια αφράτα μπούτια, μάτια σαν φθινοπορεινή καταχνιά, δάχτυλα μαλακά που χαϊδεύουν σαν νύχη μουσικής.
Ίντα Σκοτ, εδώ Αμάντα Wingfield. Σε χάσαμε την περασμένη Δευτέρα στο σύλλογο. Είπα κι εγώ. Φαίνεται θα υποφέρει από εκείνο το ανεμοπύρωμα του ματιού. Πώς πάει το ανεμοπύρωμα? Τρομερό, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Είσαι μάρτης, ναι. Μεγάλο μάρτης. Λοιπόν, πριν από λίγο είδα τυχαία πως λύγει όπου να είναι η συνδρομή σου στο σύντροφο της νοικοκυράς. Ναι, λύγει στο εργόμενο φύλλο, χρυσή μου. Και ίσα ίσα που αρχίζει να δημοσιεύεται το περίφημο νέο μυθιστόρημα της Μπέσι Μέι Χόπερ, η αρχή του είναι αριστούργημα. Χρυσή μου, δεν πρέπει να το χάσεις με κανένα τρόπο. Θυμάσαι πως μας μάγεψε όλους το όσα παίρνει ο άνεμος. Όλος ο κόσμος κουβέντιαζε για τις Σκάρλετ Οχάρα. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο το συγκρίνουν οι κριτικοί με το όσα παίρνει ο άνεμος. Είναι το όσα παίρνει ο άνεμος της μεταπολεμικής γενιάς. Τι? Καήκανε. Χρυσή μου, μην τα αφήνεις να καούνε. Πήγε να ρίξε μια ματιά και θα περιμένω στο ακουστικό. Θεέ μου. Φαρώ. Έκλεισε. Τι στο διάβολο, κάνε εδώ μέσα. Λόγια, όχι μπροστά σε μένα, τρελάθηκες. Ναι. Μου στήξε. Τι έπαθες, βρε, μεγάλε βλάκα. Άκου, δεν μπορώ να έχω ούτε ένα πράγμα. Ούτε ένα πράγμα δικό μου. Όλα τα... Μην ουρλιάζεις. Χθες μου πουλήσες τα βιβλία μου. Είχες το θράσος. Ναι, γύρισα πίσω στο βιβλιοπωλείο. Εκείνο το απέσιο μυθιστόρημα, μάλιστα. Εκείνο το ισχό βιβλίο αυτού του ξαφρενιασμένου κυρίου Λόρεν. Δεν μπορώ να βάλω σε λογαριασμό όλα τα αρρωστημένα μυαλά ή εκείνους που τα τρέφουν. Μα δεν θα αφήσω τέτοια βρωμιά να μπει στο σπίτι μου. Όχι. Σπίτι. Ποιος πληρώνει τον νίκη? Ποιος γίνεται σκλάβος? Τολμάζνα. Όχι. Ας μην μιλήσω. Μα σου πω. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα άλλο. Θα μ' ακούσεις και μάζεψε τη γλώσσα σου. Σώθηκε η υπομονή μου. Τι σου πέρασε πως είμαι? Θα ρεις πως δεν σώθηκε η δική μου υπομονή, μητέρα. Ξέρω. Δεν σου φαίνεται σπουδαίο αυτό που κάνω? Αυτό που θέλω να κάνω, να ξεχωρίσω κάπως από δάφτους. Νομίζεις πως... Νομίζω πως έκανες πράγματα που ντρέπεσαι και ο ίδιος, γι' αυτό φέρνες έτσι. Δεν πιστεύω πως πηγαίνεις κάθε βράδυ στον κινηματογράφο. Κανένας δεν πάει στον κινηματογράφο κάθε νύχτα. Κοιμάσαι 3 ώρες και μετά πας στη δουλειά σου. Φαντάζομαι πως θα είσαι εκεί κάτω. Άκεφος, πιωμένος, κακομύρης. Ναι, κακομύρης! Τι δικαίωμα παίζεις, κορώνα γράμματα, τη δουλειά σου, τη ζωή όλων μας. Πώς θα τα βγάζαμε πέρα, άμασε. Άκου. Θα ρεις πως τρελαίνομαι για το μαγαζί. Θα ρεις πως είμαι ερωτευμένος με το παπουτσίδικο. Θα ρεις πως θα περάσω όλη μου τη ζωή εκεί κάτω σε αυτή τη φάμπρικα με τις φωτεινές ρεκλάμες. Κοίτα, πιο καλά έχω να μου λιώσουν με ένα λωστό το κεφάλι παρά να ξαναπάω εκεί τα πρωινά. Κάθε φορά που έρχεσαι μέσα τραγουδώντας αυτό το καταραμένο ξύπνα και χαμογέλα, λέω μέσα μου, τι τυχερή που είναι η πεθαμένη. Όμως ξυπνάω, σηκώνομαι, πάω για 65 δολάρια το μήνα, απαρνιέμαι ό,τι ονειρεύομαι να γίνω και να κάνω. Και εσύ λες πως μόνο τον εαυτό μου, μονάχα τον εαυτό μου σκέφτομαι. Άσε με, μητέρα. Πού πας? Στον κινηματογράφο. Δεν πιστεύω αυτό το ψέμα. Πάω σε καταγώγια. Ναι. Σε καταγώγια, όπου μαζεύονται εγκληματίες και δραπέτες, μητέρα. Είμαι σε σπήρα κακοποιών. Είμαι ένας πουλημένος δολοφόνος. Κουβαλάω σε θήκη βιολιού ένα τόμιγκαν. Διευθύνω ένα σωρό βρώμικα κέντρα. Με λένε Φωνιά. Ο Φωνιάς Wickfield. Κάνω διπλή ζωή. Την ημέρα τίμιος εργάτης σε ένα μαγαζί. Τη νύχτα ένας δυναμικός τσάρος του υπόκοσμου, μητέρα. Πάω σε χαρτοπαίγνια, σκορπάω περιουσίες στη ρουλέτα. Φοράω ένα μπλάστρι πάνω από το ένα μάτι και ψεύτικο μουστάκι. Καμιά φορά βάζω και πράσινες φαβορίτες. Τότε με φωνάζουνε El Diablo. Μπορώ να σου πω πράγματα που να χάσεις τον ύπνο σου. Οι εχθροί μου θέλουν να βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Θα μας τεινάξουν όλους με σούρανα καμιά νύχτα. Μακάρι! Θα ευχαριστηθώ και εσύ το ίδιο. Θα πας καβάλα σε ένα σκουπόξυλο πέρα στο Blue Mountain, παρέα με 17 καλεσμένους. Παλιοξεμοραμένη λάμια!
μακρά και πέφτει κάτω. Τον τι ψάχνεις? Να βρω το κλειδί της πόρτας. Πού είσαι μας τώρα? Στον κινηματογράφο. Τόσες ώρες? Είχε μεγάλο πρόγραμμα. Ένα φιλμ της Γκάρμπο και Μίκι Μάους και ένα ταξίδι και επίκαιρα και τρέιλερ. Κι ύστερα σόλο από κινηματογραφικό όργανο και έρανο για το Ταμείο Γαλακτοπολών συγχρόνως, που τέλειωσε σ' άγριο ξυλοδαρμό μιας χοντρής κυρίας με ένα ταξιθέτη. Και κάθισες όλα αυτά? Αμέ, ου, και ξέχασα. Είχε και παράσταση στη σκηνή. Πρωταγωνιστής ήταν ο Μαλβόλιο, ο ταχυδακτυλουργός. Σκάρωσε σπουδαία κόλπα. Είχε μια στάμνα και έτρεχε νερό από κάτω και από πάνω. Πρώτα έγινε κρασί, ύστερα έγινε μπύρα και ύστερα ουίσκι. Το ξέρω πως έγινε ουίσκι στο τέλος, γιατί χρειάστηκε κάποιον από το ακροατήριο να το βοηθήσει και ανέβηκα εγώ. Και στους δύο παραστάσεις. Πολύ ευγενικός άνθρωπος. Έδωσε σουβενίρ. Εμένα μου δώσε αυτό. Είναι το μαγικό του μαντίλι. Πάρ' το, Λάουρα. Τα πλώνεις πάνω από ένα κλουβί με καναρίνια και βγάζεις μια γυάλα με χρυσόψαρα. Το απλώνεις πάνω από τη γυάλα με τα χρυσόψαρα και πετάνε καναρίνια. Τι μου κάνεις? Θα ξυπνήσεις τη μητέρα. Μωρέ, θα τις ξεπληρώσω όλα τις εκείνα τα ξύπνα και χαμογέλα. Λάουρα, πες τον αδερφό σου να σηκωθεί και να πληθεί. Θα σηκωθώ, με τι το όφελος? Λάουρα, πες τον αδερφό σου πως ο καφές του είναι έτοιμος. Κοντεύει 7. Μην ευριάζεις τη μαμά. Τόμ, μίλησε στη μαμά σήμερα. Φτιάξε τα μαζί της. Ζήτησε συγγνώμη. Μίλησε της. Δεν θα μου μιλήσει. Πρώτη αυτή έκοψε να μου μιλάει. Μόνο συγγνώμη να ζητήσεις και θα σου μιλήσει. Και αν δεν μου μιλάει είναι τόσο τραγικό δηλαδή. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Λάουρα, θα κάνεις ό,τι σου είπε ή να τη θέκαι να πάω μόνη μου? Πάω, πάω. Να πάρω τη ζακέτα μου. Βούτυρο και τι άλλο? Μόνο βούτυρο, πες να το χρεώσουνε. Μητέρα, ξυνίζουν τα μούτρα τους άμα τους το λέω. Να ξυνίσει το γάλα μου ή το γιαούρτι μου με νοιάζει, μα να ξυνίσει τα μούτρα του ο κύριος Γκάνθρικερ δεν με νοιάζει καθόλου. Πες το αδερφού σου θα κρυώσει ο καφές του. Θα κάνεις ό,τι σου είπα, Τόμ, να χαρείς. Λάουρα, πήγαινε τώρα ή δεν πας καθόλου. Πάω, πάω. Μητέρα, σου ζητώ συγγνώμη, μητέρα. Με συγχωρείς για ό,τι είπα, για κάθε τι που είπα. Δεν το θέλω. Η αφοσίωσή μου με έκανε στρίγλα και με μισούν τα παιδιά μου. Γυρνιέμαι τόσο πολύ, δεν κοιμάμαι. Κατάντησα νευρική. Το καταλαβαίνω. Πάλεψα μονάχη μου όλα τούτα τα χρόνια, μα εσύ είσαι το δεξί μου χέρι, το στήριγμά μου. Μην πέφτεις, μην λιχάς. Προσπαθώ, μητέρα. Προσπάθησε και θα πετύχεις. Έχεις τόσα φυσικά χαρίσματα και τα δύο παιδιά μου είναι σπάνια παιδιά. Θέλεις να το ξέρω, είμαι τόσο περήφανη, ευτυχισμένη και νιώθω πόσο πολύ πρέπει να σε ευχαριστώ και να ευχαριστώ το... Θα μου υποσχεθείς, γιέ μου, κάτι? Τι, μητέρα? Θέλω να μου υποσχεθείς, γιέ μου, πως δεν θα γίνεις ποτέ μεθύστακας. Δεν θα γίνω ποτέ μεθύστακας, μητέρα. Αυτό με φόβησε που συνήθισες να πίνεις. Φάει τηγανίτες. Μόνο καφέ, μητέρα. Σταρένιο παξιμάδι. Όχι, όχι, μητέρα, μόνο καφέ. Σε αυτά τα δύσκολα χρόνια που ζούμε πρέπει να γαντζώνεται ο ένας από τον άλλον. Τόμ, έστειλα επίτηδες την αδερφή σου έξω για να συζητήσω κάτι μαζί σου. Αν δεν μου είχες μιλήσει, θα σου μιλούσα εγώ. Τι είναι αυτό που θες να συζητήσουμε, μητέρα? Η Λάουρα. Ω, η Λάουρα. Ξέρεις τη Λάουρα, τόσο ήσυχη, μα
Το ασάλευτο νερό είναι βαθύ. Παρατηρεί το κάθε τι και νομίζω βασανίζεται γι' αυτά. Προχτές μπήκα μέσα και τη βρήκα να κλαίει. Γιατί? Για σένα. Για μένα. Έχει την ιδέα πως δεν είσαι ευτυχισμένος εδώ. Ποιος της έβαλε τέτοια ιδέα? Ποιος άλλος, η παράξενη διαγωγή σου. Όχι, δεν σε κατακρίνω, όχι. Ξέρω πως οι φιλοδοξίες σου δεν σταματάνε στο μαγαζί, πως σαν τον καθένα σε όλο τον απέραντο κόσμο αναγκάστηκες να κάνεις θυσίες. Μα τον δεν είναι εύκολη η ζωή. Θέλεις σπαρτιάτικη αντοχή. Έχω τόσα πολλά πράγματα στην καρδιά μου που δεν μπορώ να στα περιγράψω. Δεν στο είπα ποτέ, μα αγάπησα τον πατέρα σου. Το ξέρω, μητέρα. Και εσύ, όταν σε βλέπω να παίρνεις τον ίδιο δρόμο, να μένεις έξω αργά και να εκείνη τη νύχτα που σου να πιωμένος, σε τρομερή κατάσταση. Η Λάουρα λέει πως μισείς το σπίτι και γι' αυτό βγαίνεις έξω τις νύχτες. Είναι αλήθεια, Τόμ? Όχι. Λες πως έχεις τόσα πράγματα στην καρδιά σου που δεν μπορείς να τα περιγράψεις. Το ίδιο κι εγώ. Έχω τόσα πράγματα στην καρδιά μου που δεν μπορώ να στα περιγράψω. Λοιπόν, ας σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Μα γιατί? Γιατί, Τόμ, είσαι πάντα τόσο ανήσυχος? Πού πας τις νύχτες? Πάω στον κινηματογράφο. Γιατί πας τόσο πολύ στον κινηματογράφο, Τόμ? Ο άνθρωπος είναι από ένστικτο εραστής, κυνηγός, πολεμιστής. Και κανένα από τα ένστικτα αυτά δεν βρίσκει απλοχωριά στην αποθήκη εμπορευμάτων. Ο άνθρωπος είναι από ένστικτο. Μη μου αναφέρεις το ένστικτο. Το ένστικτο είναι κάτι που οι άνθρωποι το έχουν ξεπεράσει. Ανήκει στα ζώα. Οι ενήλικοι χριστιανοί δεν το έχουν ανάγκη. Κάτσε κάτω! Θες να μου βάλουν πρόστιμο στο μαγαζί, μητέρα? Έχεις 5 λεπτά ακόμα. Θέλω να σου μιλήσω για τη Λάουρα. Εντάξει. Τι έχεις να μου πεις για τη Λάουρα? Πρέπει να τη φροντίσουμε, να κάνουμε κάποιο σχέδιο για αυτήν. Είναι μεγαλύτερη από σένα 2 χρόνια και τίποτα δεν έγινε. Θαρώ είναι από τους τύπους που τους λέει ο κόσμος κορίτσι του σπιτιού. Δεν υπάρχουν τέτοιοι τύποι και αν υπάρχουν είναι για λύπηση. Εκτός αν το σπίτι είναι δικό της και είναι παντρεμένη. Τι? Έχω κακά προαισθήματα. Είναι τρομερό. Όλο και περισσότερο μου θυμίζει τον πατέρα σου. Έλειπε μέρα νύχτα από το σπίτι χωρίς να δίνει λόγο σε κανένα. Ύστερα πέταξε. Γεια σας. Και όλο το βάρος σε μένα. Είδα το γράμμα που πήρες από το εμπορικό ναυτικό. Ξέρω τι ονειρεύεσαι. Δεν στέκομαι εδώ πέρα με δεμένα μάτια. Πολύ καλά, λοιπόν. Λοιπόν, κάν το! Μα όχι πριν πάρει κάποιος άλλος τη θέση σου. Τι θες να πεις? Θέλω να πω ότι μόλις η Λάουρα βρει κάποιον να τη φροντίζει, να παντρευτεί και κάνει σπίτι δικό της και δεν έχει ανάγκη κανένα, τότε μάλιστα. Θα είσαι ελεύθερος να πας όπου σου κάνει κέφι. Στη στεριά, στη θάλασσα, όπου και αν σε φυσήξει ο άνεμος. Μα ως τότε πρέπει να νοιάζεσαι την αδερφή σου. Δεν λέω εμένα γιατί είμαι γριά. Δεν πειράζει. Λέω για την αδερφή σου που είναι νέα και έχει την ανάγκη σου. Τι θες να κάνω? Να νικήσεις τον εγωισμό σου. Εγώ μονάχα αυτό σκέφτεσαι. Πού είναι ο σκούφος σου? Βάλ το μάλινο σκούφο σου. Τόμ! Δεν σου είπα αυτό που ήθελα να σου ζητήσω. Άργησα πάρα πολύ. Κάτω στο μαγαζί, Τόμ, δεν έχετε κανένα όμορφο νερό? Όχι. Κάποιος θα είναι, Τόμ. Μητέρα. Βρες ένα που κάνει καλή ζωή, δεν πίνει και καλέσέ τον για την αδερφή σου. Τι? Για την αδερφή σου. Να ανταμωθούν, να γνωριστούν. Όμορφε! Θα τον καλέσεις? Θα τον καλέσεις? Θα τον καλέσεις? Θα τον καλέσεις, παιδί μου? Ναι! Έλα, Καρτράιτ. Εδώ, Αμάντα Γουίνκφιλντ. Πώς είσαι, χρυσή μου? Πώς πάνε τα νεφρά σου? Τρομερό. Είσαι μάρτης, χρυσή μου. Ναι, μεγάλο μάρτης. Ξέρεις, τώρα δα έτυχε να δω στο κόκκινο σημειωματάριό μου τη συνδρομή σου στο σύντροφο μόλις έληξε. Ήξερα πως δεν ήθελες να χάσεις το περίφημο νέο μυθιστόρημα που αρχίζει στο ερχόμενο φύλλο. Είναι της Μπέσι Μέι Χόπερ. Το πρώτο της έργο μετά το μήνα του μέλητος για τρεις. Δεν ήταν παράξενη και ενδιαφέρουσα ιστορία? Αυτό είναι ακόμα πιο χαριτωμένο, θαρώ. Μέσα σε κομψό κοσμικό περιβάλλον γίνεται όλο στο τσίρκο του Long Island.
στο δρόμο μας ήταν το χορευτικό κέντρο Παράδεισος. Τα ανοιξιάτικα βράδια ανοίγανε πόρτες και παράθυρα και η μουσική έφτανε ως έξω. Πότε-πότε τα φώτα σβήνανε, εκτός από μια μεγάλη γυάλινη σφαίρα που κρεμόταν από το ταβάνι. Στριφογυρνούσε αργά και ράντιζε το μισοσκόταδο με απαλά χρώματα ουράνιου τόξου. Τότε η ορχήστρα έπαιζε βάλς, ή ταγκό. Κάτι με παθιάρικο, αργόσυρτο ρυθμό. Ζευγάρια βγαίναν έξω στη σέρα να βρουν κάποια μοναξιά. Τους έβλεπες να φιλιούνται πίσω από γλάστρες και κολόνες. Αυτή ήταν η ανταμοιβή για όσους περνούσαν τη ζωή τους σαν και εμένα, χωρίς περιπέτεια ή αλλαγή. Αλλαγή και περιπέτεια ζήγωναν εκείνο το χρόνο. Περιμένανε στη γωνιά όλα αυτά τα παιδιά. Κρεμασμένες στην καταχνιά πάνω από τον Berchtesgaden, πιασμένες στις δίπλες της ομπρέλας του Τσάμπερλεν. Στην Ισπανία ήταν η Γκουέρνικα. Μα εδώ μονάχα ξέφρενη μουσική, swing και πιωτό. Κέντρο χορού, μπαρ και κινηματογράφη. Και έρωτες που κρεμόντανε σαν καντιλέρια στο σκοτάδι και πλημμυρίζανε τον κόσμο με σύντομα, απατηλά, ουράνια τόξα. Όλος ο κόσμος περίμενε τα βομβαρδιστικά. Τι κοιτάς? Το φεγγάρι. Έχει φεγγάρι απόψε? Ανατέλει πάνω από τον μπακάλικο του Γκαρφίγγελ. Μια μικρή ασημένια παντόφλα. Έκανες καμιά ευχή μήπως? Τι ευχήθηκες? Είναι μυστικό. Μυστικό, ε? Τότε κι εγώ δεν θα σου πω το δικό μου. Θα γίνω μυστηριώδη σαν και σένα. Εγώ μπορώ να μαντέψω τι ευχήθηκες. Τόσο διάφανο είναι το κεφάλι μου. Δεν είσαι σφίγγα. Όχι, δεν έχω μυστικά. Θα σου πω τι ευχήθηκα στο φεγγάρι. Επιτυχία και ευτυχία για τα κρυβά μου παιδιά. Το εύχομαι πάντα αυτό. Έχει, δεν έχει φεγγάρι? Φαντάστηκα πως ευχήθηκες ίσως για κανένα νεαρό καλεσμένο. Γιατί το λες αυτό? Ξέχασες που μου είπες να φέρω κανένα. Θυμάμαι που σου πρότεινα να φέρεις κάποιον όμορφο νεαρό από το μαγαζί. Θα ήταν καλό για την αδερφή σου. Νομίζω πως έκανα αυτή την πρόταση αρκετές φορές. Ναι, την έκανες πολλές φορές. Λοιπόν, θα έχουμε έναν. Τι? Νεαρό καλεσμένο. Δηλαδή, κάλεσες έναν όμορφο νεαρό να έρθει εδώ? Ναι, τον κάλεσα να φάει. Αλήθεια, το λες? Αλήθεια. Τον κάλεσες και αυτός δέχτηκε? Δέχτηκε. Μα αυτό είναι θαυμάσιο. Ήξερα πως θα σ' άρεσε. Είναι σίγουρο λοιπόν? Πολύ σίγουρα. Γρήγορα? Πολύ γρήγορα. Για όνομα του Θεού, μη με βασανίζεις και πες μου τα όλα. Ποια όλα? Φυσικά θα ήθελα να ξέρω πότε θα έρθει. Θα έρθει αύριο. Αύριο? Ναι, αύριο. Μα Τόμ. Τι μητέρα? Αύριο δεν μου μένει καιρός. Καιρός γιατί? Για ετοιμασίες. Γιατί δεν μου τηλεφώνησες αμέσως μόλις του τόπες, τη στιγμή που δέχτηκε? Θα είχα τότε καιρό να ετοιμαστώ. Δεν είναι κανένα σπουδαίο ζήτημα. Ω, Τόμ, Τόμ, βέβαια είναι σπουδαίο ζήτημα. Θέλω να συγχυρίσω, να είναι όλα ωραία, όχι άνω κάτω. Πρέπει να σκεφτώ γρήγορα τι θα κάνω, ε. Δεν υπάρχει λόγος να σκεφτείς. Δεν ξέρεις εσύ, δεν μπορούμε να βάλουμε τον ξένο άνθρωπο σε χειροστάσιο. Όλα τα σινικά της πρίκας μου πρέπει να γυαλιστούν. Το τραπεζομάντιλο με το μονόγραμμα να μπουγαδιαστεί. Τα παράθυρα θέλουν πλήσιμο και να κρεμάσουμε καινούργιες κουρτίνες. Πρέπει και να φορέσουμε κάτι. Μητέρα, δεν αξίζει να κάνεις φασαρία για αυτό το παιδί. Μα καταλαβαίνεις πως είναι ο πρώτος νεαρός που γνωρίζουμε στην αδερφή. Σου. Είναι τρομερό, φρικτό, ντροπή που δεν δέχτηκε ποτέ ούτε ένα νεαρό καλεσμένο η φτωχή σου η αδερφούλα. Αν είναι να κάνεις τέτοια φασαρία, θα του πω να μην έρθει. Δεν θα το κάνεις αυτό. Η μεγαλύτερη προσβολή για έναν άνθρωπο είναι να μην κρατήσεις μια υπόσχεση που του έδωσες. Έτσι που ήρθαν τα πράγματα, θα πρέπει να σκοτωθώ στη δουλειά. Δεν θα είμαστε βέβαια λαμπροστολισμένοι, μια οπωσδήποτε καθώς πρέπει. Πώς τον είναι το νεαρό? Τον λένε ο Κόνορ. Φυσικά λοιπόν θα έχουμε ψάρι. Είναι Παρασκευή. Αύριο θα φτιάξω σολομό γαρνιρισμένο με φύλλα. Τι κάνει, δουλεύει στο μαγαζί? Βέβαια, πού αλλού θα τον γνώριζα. Μήπως πίνει? Γιατί με ρωτάς? Ο πατέρας σου έπινε. Μην αρχίσεις πάλι. Πίνει λοιπόν. Από ό,τι ξέρω, όχι. Να μάθεις να βεβαιωθείς, το χειρότερο πράγμα που θα επιθυμούσα για την κόρη μου θα ήταν ένας άντρας που πίνει. Δεν βιάζεσαι κάπως? Ο κύριος ο Κόνορ δεν φάνηκε ακόμα στη σκηνή. Θα φανεί όμως αύριο, θα γνωρίσει την αδερφή σου και τι ξέρω εγώ για το χαρακτήρα του, τίποτα. Καλύτερα γεροντοκόρη παρά γυναίκα ενός μεθύστερα. Ω Θεέ μου! Σώπα, πολλοί άντρες γνωρίζονται με κορίτσια που δεν τα παντρεύονται. Τι δουλειά κάνεις στο μαγαζί ο νεαρός? Γραφέας στις φορτωτικές, μητέρα. Μου φαίνεται πολύ καλή δουλειά, υπεύθυνη. Θα μπορούσες κι εσύ να σου στην ίδια δουλειά αν ήσουν πιο έξυπνος. Πόσα παίρνει, έχεις ιδέα? Θα πρέπει να παίρνει πάνω κάτω $85 το μήνα. Βέβαια δεν είναι ηγεμονικός μισθός. 20 αλλά... δολάρια παραπάνω από μένα. Μα λες και δεν το ξέρω. Για έναν οικογενειάρχη όμως $85 το μήνα μόλις φτάνουν ένα... Ναι, μα δεν είναι οικογενειάρχης ο κύριος ο Κόνορ. Δεν θα γίνει μια μέρα λοιπόν.
Καταλαβαίνω. Σχέδια και φροντίδες. Είσαι ο μόνος νεαρός που αγνοεί το γεγονός ότι το μέλλον γίνεται παρόν, το παρόν παρελθόν και το παρελθόν γίνεται αιώνια θλίψη αν τα αφήσεις να φύγει μέσα από τα χέρια σου. Θα το συλλογιστώ αυτό που λες και θα δω τι μπορώ να κάνω. Μην κοροϊδεύεις τη μητέρα σου. Πες μου ακόμα τίποτα για αυτόν τον. Πώς τον είπες? James D. O'Connor. Ορλανδός 100%! Θεέ μου, και δεν πίνει! Να πάω να το φωνάξω μια στιγμή να το ρωτήσουμε! Ο μόνος τρόπος να μάθεις για αυτά τα πράγματα είναι να κάνεις διακριτικές ερωτήσεις την κατάλληλη στιγμή. Όταν ήμουν κορίτσι στο Blue Mountain και υποψιαζόμαστε πως κάποιος νεαρός πίνει, το κορίτσι που τα είχε μαζί του, αν υπήρχε κανένα κορίτσι, μιλούσε στον ιερέα της ενορίας του ή στον πατέρα της, αν ζούσε, για να εξετάσει τι λογής νέος ήταν. Έτσι, διακριτικά πρέπει να φέρονται τα κορίτσια για να μην κάνουν μοιραία λάθη. Και εσύ πώς έτυχε να κάνεις το μοιραίο λάθος? Εκείνο το αθώο βλέμμα του πατέρα σου ξεγελούσε τον καθέναν. Χαμογελούσε και χαιρότανε η πλάση. Χειρότερο πράγμα δεν υπάρχει για ένα κορίτσι από το να σκλαβωθεί σε μια όμορφη θωριά. Ελπίζω ο κύριος O'Connor να μην είναι πάρα πολύ ωραίος. Όχι, δεν είναι πάρα πολύ ωραίος. Είναι γεμάτος με φακίδες και έχει μια τόση δάμη τίτσα. Είναι ολότελα άσχημος. Όχι ολότελα άσχημος. Να, μετρίως άσχημος θα έλεγα. Στον άντρα το σπουδαιότερο πράγμα είναι ο χαρακτήρας. Αυτό λέω κι εγώ πάντα, μητέρα. Ελπίζω τουλάχιστον να είναι καπάτσος και δραστήριος. Νομίζω πως θα προκόψεις τα αλήθεια. Πώς το ξέρεις? Πηγαίνει σε νυχτερινή σχολή. Μπράβο! Τι κάνει, θέλω να πω ότι σπουδάζει. Ραδιομηχανικός και εκφωνητής. Α, ώστε έχει σκοπό να πάει μπροστά. Κάθε νέος που σπουδάζει εκφωνητής φιλοδοξεί να πάρει σπουδαία θέση μια μέρα. Και ραδιομηχανικός, το επάγγελμα του μέλλοντος. Και τα δύο είναι πολύ διαφωτιστικά. Αυτά τα πράγματα ενδιαφέρουν μια μητέρα που περιμένει ένα νεαρό καλεσμένο για την κόρη της. Μητέρα, μην περιμένεις πολλά πράγματα από τη Λάουρα. Τι θες να πεις? Η Λάουρα φαίνεται σπουδαία σε σένα και σε μένα, γιατί είναι δικιά μας και την αγαπάμε. Αφού ούτε καν παρατηρούμε πως είναι σακάτισα. Μη λες σακάτισα. Ξέρεις πως δεν επιτρεπώ να μεταχειρίζονται τέτοια λέξη. Μα πρέπει να βλέπεις την αλήθεια, μητέρα. Είναι και δεν είναι μόνο αυτό. Τι θες να πεις? Δεν είναι μόνο αυτό. Η Λάουρα είναι τόσο διαφορετική από τα άλλα κορίτσια. Νομίζω πως η διαφορά είναι προς όφελός της. Όχι ολότελα. Στα μάτια των αλωνών, στους ξένους, είναι τρομερά δειλή και ζει σε ένα κόσμο δικό της. Και όλα αυτά την κάνουν να φαίνεται στον κόσμο λίγο αλόκοτη. Μη λες αλόκοτη. Βλέπε την αλήθεια. Είναι. Σε τι είναι αλόκοτη? Μπορώ να μάθω? Ζει σε ένα κόσμο δικό της. Ένα κόσμο με γυάλινα μικρά παιχνίδια, μητέρα. Παίζει παλιούς δίσκους στο φωνόγραφο και τίποτα άλλο. Πού πας? Πάω στον κινηματογράφο. Στον κινηματογράφο, κάθε βράδυ στον κινηματογράφο. Δεν το πιστεύω. Λάουρα. Λάουρα. Τι είναι, μητέρα? Άσε αυτά τα πιάτα και έλα εδώ. Λάουρα. Έλα, έλα εδώ να ευχηθείς κάτι στο φεγγάρι. 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 Είναι σαν μικρή ασημένια παντόφλα. Κοίταξε πάνω από τον αριστερό σου ώμο, Λάουρα, και ευχήσου κάτι. Τώρα, αγάπη μου, ευχήσου. Τι να ευχηθώ, μητέρα? Ευτυχία. Καλή τύχη. Κι έτσι το άλλο βράδυ έφερα τον Τζιμ σπίτι να φάμε. Είχα γνωρίσει λίγο τον Τζιμ στο Λύκειο. Στο Λύκειο ο Τζιμ ήταν ήρωας. Είχε απέραντη ιρλανδέζικη καλοσύνη και ζωτικότητα και έμοιαζε σαν καλογιαλισμένη άσπρη πορσελάνη. Λες κι ήταν αδιάκοπα λουσμένος από το φως των προβολέων. Είδωλος στο μπάσκετμπολ, οργανωτής στη λέσχη των διαλέξεων, αρχηγός στην τελευταία τάξη και στη χοροδία και πρωταγωνιστής στις οπερέτες που ανέβαζαν κάθε χρονιά. Όλο έτρεχε και σάλταρε. Ποτέ δεν περπάταγε. Μα ο Τζιμ φαίνεται σκόνταψε σαν πήρε το δίπλωμά του από το Σόλντεν. Η ταχύτητά του κόπηκε οριστικά. 6 χρόνια αφού άφησε το Λύκειο, το επάγγελμά του δεν ήταν και πολύ καλύτερο από το δικό μου. Ήταν ο μόνος στο μαγαζί που τα είχαμε καλά. Ήξερε πως αποτραβιόμουν κρυφά στο δωματιάκι του μπάνιου για να γράψω ποίηματα και με φώναζε Σέξπιρ. Ο Τζιμ και η Λάουρα είχαν γνωριστεί στο Σόλντεν και είχα ακούσει τη Λάουρα να μιλάει με θαυμασμό για τη φωνή του.
Δεν ήξερα αν ο Τζιμ τι θυμόταν. Στο λύκειο η Λάουρα ήταν τόσο συμμαζεμένη όσο ο Τζιμ ήταν λαμπερός. Μπορεί και να θυμότανε τη Λάουρα, μα όχι σαν αδελφή μου. Γιατί όταν τον κάλεσα να φάμε, κατσούφιασε και είπε: «Ξέρεις, Σέξπιρ, ποτέ δεν φαντάστηκα πως είχες οικογένεια». Θα μάθαινε όμως. Γιατί τρέμεις? Μητέρα, με έκανες τόσο νευρική. Πώς έκανα νευρική? Μόλι τούτη τη φασαρία. Κάνεις σαν να είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Δεν σε καταλαβαίνω, Λάουρα. Δεν μπορείς να κάθεσαι έτσι δά στο σπίτι. Κι όμως όταν πάω να κάνω κάτι για σένα, λες και το αποδιώχνεις. Πώς είπες πως τον λένε? Ο Κόνορ. Το μικρό του όνομα. Δεν θυμάμαι. Α, ναι, θυμάμαι. Τζιμ. Όχι, Τζιμ. Ναι, έτσι τον λένε, Τζιμ. Δεν γνώρισα ποτέ κανένα Τζιμ που να μην ήταν νόστιμος. Είσαι βέβαιη πως τον λένε Τζιμ ο Κόνορ? Ναι, γιατί? Είναι αυτός που γνώριζε ο Τόμ στο λύκειο. Α, δεν μου είπε κάτι τέτοιο. Θαρώ, τον γνώρισε στο μαγαζί. Ήταν ένας Τζιμ ο Κόνορ που γνωρίζαμε και δυο στο λύκειο. Αν είναι αυτός που θα φέρει ο Τόμ, ζήτησε συγγνώμη για μένα. Δεν θα έρθω στο τραπέζι. Δεν θα είναι αυτός, ούτε να το φαντάζεσαι. Μα είναι, δεν είναι, θα έρθω στο τραπέζι. Δεν μπορείς να δικαιολογηθείς. Θα δικαιολογηθώ, μητέρα. Δεν έχω όρεξη να ακούω τις βλακίες σου, Λάουρα. Αρκετά τράβησα και από τους δυο σας, εσένα και τον αδερφό σου. Κάτσε κάτω, ήσυχος που να έρθουν. Ο Τόμ ξέχασε το κλειδί του και θα τους ανοίξεις εσείς αν θα φτάσουν. Λάουρα, χρυσό μου, η πόρτα. Λάουρα, ο αδερφός σου και ο κύριος ο Κόνορ. Άνοιξε τους, αγάπη μου. Μητέρα, πήγαινε εσύ στην πόρτα. Τι παλαβοβάρες είναι αυτές, μπορείς να μου πεις? Ερχόμαστε μια στιγμή. Γιατί φοβάσαι να ανοίξεις την πόρτα ή πρώτος? Άνοιξε τώρα, Λάουρα. Λάουρα Wingfield, πήγαινε τώρα αμέσως στην πόρτα. Ναι, ναι, μητέρα. Λάουρα, ο Τζιμ. Τζιμ, η αδελφή μου Λάουρα. Δεν ήξερα πως ο Σέξπιρ είχε αδελφή. Πώς είσαστε? Πολύ καλά. Το χέρι σας είναι κρύο, Λάουρα. Ναι, ναι, είχα βάλει το γραμμόφωνο. Θα έπαιζε, φαίνεται, κλασική μουσική. Έπρεπε να βάλετε λίγο ξέφρενη jazz, θα σας ζέστηνε. Με συγχωρείτε, το γραμμόφωνο δεν τέλειωσα. Τι τρέχει? Ω, με τη Λάουρα. Η Λάουρα είναι τρομερά δειλή. Δειλή? Είναι ασυνήθιστο να συναντάς δειλά κορίτσα σήμερα. Νομίζω πως δεν μου είπες ποτέ ότι έχεις αδερφή. Λοιπόν, το μαθαίνεις τώρα. Έχω μία. Τόμ! Ναι, μητέρα! Ρώτησε τον κύριο Κόνορ αν θέλει να πλύνει τα χέρια του. Α, όχι, όχι. Τα έπινα στο μαγαζί. Τόμ. Τι? Ο κύριος Μεντόζα μου μιλούσε για σένα. Για καλό. Εσύ τι λες? Μα... θα σε διώξει από τη δουλειά αν δεν ξυπνήσεις. Ξυπνάω. Δεν το δείχνεις. Τα σημάδια είναι εσωτερικά. Σκοπεύω να αλλάξω. Σχεδιάζω ένα μέλλον που δεν έχει μέσα αποθήκες, κύριο Μεντόζα, και ακόμα μαθήματα εκφωνητικής σε νυχτερινή σχολή. Τι κάθεσαι και μου λες? Βαρέθηκα τους κινηματογράφους. Τους κινηματογράφους. Ναι, τους κινηματογράφους. Κοίταξε τους. Όλος αυτός ο λαμπρός κόσμος βλέπει περιπέτειες και τις χάφτει. Ξέρεις τι γίνεται? Ο κόσμος πάει στον κινηματογράφο να δει ζωγραφιές που σαλεύουν, αντί να κουνηθεί και να σαλέψει ο ίδιος. Βαρέθηκα να βλέπω φιγούρες που περνάνε και φεύγουν. Θα φύγω τώρα εγώ. Θα φύγεις? Ναι. Πότε? Σύντομα. Για πού? Για πού? Άρχισα να βράζω μέσα μου. Το ξέρω. Φαίνομαι ονειροπαρμένος, αλλά μέσα μου να βράζω. Όποτε πιάνω κανένα παπούτσι, τρέμω σαν σκέφτομαι τι σύντομη είναι η ζωή και μου ξεφεύγει. Ό,τι και να είναι η ζωή, δεν έχει να κάνει τίποτα με τα παπούτσια. Εξόν σαν κάτι που τα φορούν τα πόδια ενός ταξιδιώτη. Κοίτα. Τι? Είμαι μέλος. Ένωσης εργατών θαλάσσης. Πλήρωσε τη συνδρομή μου αυτό το μήνα αντί να πληρώσω το λογαριασμό του ηλεκτρικού. Θα το μετανιώσεις άμα σας κόψουνε το φως. Δεν θα είμαι εδώ. Και η μητέρα σου? Είμαι σαν τον πατέρα μου. Μπάσταρδος γιος ενός μπάσταρδου. Και λείπει τώρα 16 χρόνια. Κοροϊδεύεις, βρε μασκαρά. Και τι λέει η μητέρα σου? Έρχεται η μητέρα. Δεν ξέρεις τι θυμάμαι. Λοιπόν, αυτός είναι ο κύριος ο Κόνορ. Ας καθίσουμε και... νομίζω πως λίγος αέρας δεν θα μας βλάψει. Τόμ, άνοιξε την πόρτα. Ένιωθα μια ωραία δροσερή άβρα λίγο πριν. Πού πήγε τώρα? Κάνει το σιζέστη ξαφνικά, Θεέ μου.
Καλοκαίρι κιόλας. Έτρεξα στον μπαούλο και τράβηξε έξω αυτό το ελαφρύ φόρεμα, τρομερά παλιό, ιστορικό σχεδόν. Μα τόσο ευχάριστο, τόσο δροσερό, ξέρετε. Γνωρίσατε τη Λάουρα? Ναι, ήρθε και... Και σας άνοιξε, ωραία, τη συναντήσατε κιόλας. Είναι σπάνιο για ένα κορίτσι τόσο γλυκό και όμορφο σαν τη Λάουρα να είναι έτσι του σπιτιού. Μα η Λάουρα είναι, δόξα τω Θεώ, όχι μόνο όμορφη, μα και πολύ του σπιτιού. Εγώ δεν είμαι καθόλου, ποτέ δεν ήμουν ούτε μια σταλιά. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτε άλλο εκτός από κέικ. Ξέρετε, στο Νότο είχαμε τόσο πολλούς υπηρέτες, μα όλα αυτά πάνε. Πάνε, χάθηκαν για πάντα. Δεν ήμουν προετοιμασμένη για αυτό που μου φέρε το μέλλον. Όλοι οι νεαροί καλεσμένοι μου ήταν γη καλλιεργητών και φυσικά λογάριασα να παντρευτώ κανέναν από αυτούς. Μα ο άντρας προτείνει και η γυναίκα δέχεται την πρόταση. Μα παντρεύτηκα καλλιεργητή. Παντρεύτηκα έναν άντρα που εργαζόταν στην τηλεφωνική εταιρεία. Έναν τηλεφωνητή που ερωτεύτηκε τις μακρινές αποστάσεις. Τώρα ταξιδεύει ούτε κι εγώ ξέρω πού. Μα τι κάθομαι και λέω τις συμφορές μου. Πείτε μου τις δικές σας. Ελπίζω να μην έχετε καμιά. Τον! Τη μητέρα! Ετοιμάστηκε το δείπνο! Θαρώ σερβιρίστηκε στο τραπέζι. Να δω! Έξοχα! Μα πού είναι η αδερφή σου? Δεν αισθάνεται καλά η Λάουρα και λέει θα προτιμούσε να μην έρθει στο τραπέζι. Εννοησίες! Λάουρα! Λάουρα! Ναι, μητέρα! Πρέπει να έρθεις οπωσδήποτε στο τραπέζι. Δεν θα καθίσουμε αν δεν έρθεις. Ελάτε, ελάτε κύριο Κόνορ, καθίστε εδώ και εγώ θα... Λάουρα! Λάουρα Wingfield, μας κάνεις να περιμένουμε, λατρεία μου. Δεν μπορούμε να πούμε την προσευχή μας αν δεν έρθει στο τραπέζι. Λάουρα. Λάουρα. Είσαι άρρωστη, Τόμ. Βοήθησε την αδερφή σου να πάει στη σάλα. Κάτσε, κάτσε στη σάλα, Λάουρα. Ξεκουράσου τον καναπέ. Στάθηκε κοντά στο αναμένο τζάκι και την πείραξε. Της είπε ότι έκανε πάρα πολύ ζέστη απόψε, αλλά... είναι καλά τώρα η Λάουρα. Ναι. Τι είναι αυτό? Βροχή! Ωραία δροσερή βροχή μας ήρθε. Θαρώ, μπορούμε να κάνουμε την προσευχή μας τώρα. Τόμ, Τόμ χρυσό μου, πες την προσευχή. Για την ευσπλαχνία και μακροθυμία σου, ευλογημένο το όνομά σου. Λοιπόν, Λάουρα, τι κάνετε? Τι κάνετε? Πώς είστε τώρα? Καλύτερα? Ναι, ναι, ευχαριστώ. Αυτό είναι για σας. Λίγο ποτό από πορτοκαλάνθια. Ω, ευχαριστώ. Πιείτε το, μα να μην μεθύσετε. Πού να αφήσω τα κεριά? Οπουδήποτε. Αν τα άφηνα στο πάτωμα, μήπως δεν θέλετε? Πώς? Λοιπόν, θα απλώσω μια εφημερίδα από κάτω. Για να μην στάζουν. Μ' αρέσει να κάθομαι στο πάτωμα. Πειράζει? Όχι. Μου δίνετε ένα μαξιλάρι? Τι? Ένα μαξιλάρι. Εσείς? Δεν σας αρέσει να κάθεστε στο πάτωμα? Ναι. Γιατί δεν κάθεστε λοιπόν? Θα καθίσω. Πάρτε ένα μαξιλάρι. Ωραία. Βολευτήκατε? Ναι. Θέλετε λίγο μαστίχα? Όχι, ευχαριστώ. Ξέρετε, έχω την ιδέα πως σας έχω δει άλλοτε. Μου ήρθε η ιδέα αυτή μόλις ανοίξατε την πόρτα. Ήμουνα έτοιμος να θυμηθώ το όνομά σας. Μα το όνομα που άρχιζα δεν ήταν όνομα. Και έτσι σταμάτησα προτού το ξεστομίσω. Μήπως γαλάζιε κρίνε? Α, γαλάζιος κρίνος. Ο Θεέ μου, ναι. Γαλάζιος κρίνος. Αυτό είχα στο στόμα μου σαν ανοίξατε την πόρτα. Δεν θυμάμαι. Σας γνώρισα στο Λύκειο ή πουθενά άλλου. Μα ναι, ναι. Στο Λύκειο πρέπει να ήταν. Ούτε καν ήξερα που είσαστε αδερφοί του Σέξπιρ. Ο Θεέ μου, με συγχωρείτε. Δεν περίμενα να με θυμηθείτε. Εσείς μόλις και με ξέρατε. Τώρα σας θυμάμαι πια.
Αλήθεια, πώς άρχισα να σας φωνάζω έτσι? Έλειψα λίγο από τα μαθήματα γιατί είχα κρυολογήσει βαριά. Όταν γύρισα με ρώτησατε τι έγινα. Είπα είχα γερό κρύο. Εσείς νομίσατε πως είπα γαλάζιο κρίνο. Και από τότε όλα έτσι με φωνάζατε. Ελπίζω να μην σας πείραξε. Όχι. Μου άρεσε. Βλέπετε, δεν γνώριζα πολύ κόσμο. Ναι, θυμάμαι. Είσαστε κλεισμένοι στον εαυτό σας. Δεν είχα ποτέ φιλίες. Μα γιατί? Να, άρχιζα αδέξια. Μήπως επειδή... Ναι. Κάτι στεκόταν ανάμεσα σε μένα και... Ναι, δεν έπρεπε. Το ξέρω, μα... Είσαστε δειλοί με τους ανθρώπους. Προσπαθούσα να το... Να το υπερνικήσετε. Όχι. Δεν μπόρεσα ποτέ. Θα έπρεπε να κόψετε τη δειλία που έχετε με τον κόσμο. Ναι, το καταλαβαίνω. Θέλει καιρό. Ναι. Είμαι 23 χρονών. Εσείς πόσο είσαστε? Θα είμαι 24 τον Ιούνιο. Δεν σας πήραν τα χρόνια? Όχι. Τελειώσατε το λύκειο? Δεν ξαναπάτησα. Δηλαδή, το σκάσατε? Πήρα κακούς βαθμούς στις εξετάσεις. Τι κάνει η Έμελι Μάιζενμπαχ? Αυτή η ελαφρόμυαλη. Γιατί τη λέτε έτσι? Έτσι ήτανε. Δεν πάτε μαζί της πια? Δεν την ξανάδα. Λέγανε πως είσαστε αραβωνιασμένοι. Το ξέρω. Μα δεν έδωσα καμιά σημασία στη φήμη. Δεν ήταν αλήθεια? Μόνο για το αισιόδοξο μυαλό της Έμιλι. Τι κάνετε τώρα? Δεν κάνω τίποτα σπουδαίο. Ο παρακαλώ. Μην νομίσετε πως κάθομαι και δεν κάνω τίποτα. Μου παίρνει πολύ καιρό η γυάλινη συλλογή μου. Τι είπατε, γυάλινη? Συλλογή. Δεν πολύ καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Τι λόγιες γυαλί είναι αυτό? Μερικά γυάλινα πραγματάκια. Στολίδια το περισσότερο. Είναι ζώα καμωμένα από γυαλί. Τα πιο λεπτοκαμωμένα ζώα στον κόσμο. Η μητέρα τα λέει γυάλινο θηριοτροφείο. Εδώ είναι έναν, θέλετε να δείτε. Το πιο παλιό. Είναι 13 χρονών. Ω, προσέχετε. Να ανασάνετε σπάει. Καλύτερα να μην το πάρω. Είμαι πολύ αδέξιος με τα μικροπράγματα. Δεν πειράζει. Ελάτε, σας το εμπιστεύομαι. Δέστε τώρα τι ωραία τον κρατάτε. Κρατήστε τον πάνω από το φως. Αγαπάει το φως. Βλέπετε πως αστράφτει το φως μέσα του. Ναι, αλήθεια. Στραφταλίζει. Δεν θα ήθελα να κάνω εξαίρεση, μα είναι ο χαϊδεμένος μου. Τι είναι? Δεν είδατε το μοναδικό κερατάκι στο κουτελό του? Α, μονόκερος. Μονόκεροι δεν υπάρχουν πια στον κόσμο. Το ξέρω. Φτωχό μικρό πλασματάκι. Θα νιώθει τόση μοναξιά. Ω, και νιώθει, δεν παραπονιέται. Στέκεται σε ένα ράφι με κάτι άλογα που δεν έχουν κερατάκια. Και όλοι μαζί φαίνεται να τα περνάνε ωραία. Πώς το ξέρετε? Δεν τα άκουσα να μαλώνουν μεταξύ τους. Νομίζω έπαψε να βρέχει. Από πού έρχεται η μουσική? Από το χορευτικό κέντρο Παράδεισος. Αντίκριστο δρόμο. Λοιπόν, χορεύουμε Δεσποινής Wingfield. Εγώ... Ή μήπως είναι το κάνετε μπάλ για μάτι. Για να δω. Πώς? Όλοι χωρί πιασμένοι. Θα σβήσω κάποιον. Δεν μπορώ να χορέψω. Να τα πάλι. Η κατωτερότητα. Δεν χόρεψα ποτέ στη ζωή μου. Ελάτε, δοκιμάστε τώρα. Ω, μα θα σας πατήσω. Δεν είμαι γυάλινος. Πώς θα αρχίσουμε? Αφήστε το σε μένα. Εσείς, απλώστε λίγο τα χέρια σας. Έτσι. Λίγο ψηλότερα. Σωστά, σωστά. Τώρα μη σφίγγεστε. Αυτό είναι το κυριότερο. Λυθείτε. Μου είναι δύσκολο. Εντάξει. Φοβάμαι πως δεν θα μπορέσετε να με κουνήσετε. Μα, τι στοιχηματίζει να μπορέσω? Χριστέ μου, ναι, μπορείτε. Αφήστε το τώρα. Αφήστε τον εαυτό σας, Λάουρα. Αφαιθείτε. Ελάτε. Δοκιμάζω. Όχι τόσο τεντωμένη. Χαλαρά, δεν είπαμε? Το ξέρω, μα είμαι. Μα μη σφίγγεστε. Να, τώρα πάτε καλύτερα. Αλήθεια? Μα πολύ καλύτερα. Ω, Θεέ μου. Τι, χτυπήσαμε? Το τραπέζι. Έπεσε τίποτα? Θαρώ. Ναι. Δεν φαντάζομαι να ήταν το γυάλινο άλογο με τα κερατάκια. Ναι. Έσπασε. Τώρα είναι σαν όλα τα άλλα άλογα. Έχασε το... Το κερατάκι. Δεν πειράζει. Μπορεί να του βγει σε καλό η μεταμόρφωση. Αυτό είναι πολύ αστείο. Χαίρομαι που βλέπω ότι έχετε χιούμορ. Ξέρετε, είσαστε ένα πολύ παράξενο. Πειράζει που σας το λέω? Δεν εννοώ τίποτα κακό.
Με κάνετε να νιώθω. Δεν ξέρω πώς να το πω. Συνήθως μπορώ να εκφράσω τι θέλω, μα αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το πω. Σας είπε κανείς πως είστε όμορφοι? Λοιπόν, είστε παράξενα όμορφοι. Σε όλη η ομορφιά εξαιτίας της διαφοράς αυτής. Θα ήθελα να είσαι αδελφοί μου. Θα σας μάθαινα πως να έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Οι παράξενοι άνθρωποι δεν μοιάζουν με τους άλλους. Μα η παραξενιά αυτή δεν είναι ντροπή. Επειδή οι άλλοι άνθρωποι δεν είναι θαυμάσιοι σαν και εσάς, αυτοί είναι εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια. Εσείς είστε μοναδικοί. Περπατούν παντού πάνω στη γη. Εσείς είστε μόνοι εδώ. Είναι κοινοί σαν τα αγριόχορτα, μα εσείς είστε γαλάζιος κρίνος. Δεν ταιριάζει το γαλάζιο στα κρίνα. Σε εσάς ταιριάζει. Είστε ωραία. Σε τι είμαι ωραία? Σε όλα, πιστέψτε με. Τα μάτια σας, τα μαλλιά σας είναι ωραία. Τα χέρια σας είναι ωραία. Νομίζετε πως σας τα λέω αυτά επειδή με καλέσατε και πρέπει να φερθώ ευγενικά? Να μπορούσα να το κάνω αυτό. Μπορούσα να σας κοροϊδέψω, Λάουρα, και να σας πω πράγματα που να μην τα πιστεύω. Όμως σας λέω την αλήθεια. Παρατήρησα το συναίσθημα της κατωτερότητος που σας κρατά σε απόσταση από τον κόσμο. Κάποιος θα έπρεπε να σας δώσει θάρρος και εμπιστοσύνη. Κάποιος θα έπρεπε να σας φιλήσει, Λάουρα. Λάουρα, αν είχα μια αδερφή σαν και εσάς, θα έκανα ό,τι και ο Τόμ. Θα έφερνα φίλους να τις γνωρίσω. Μόνο που σε μένα έπεσε έξω. Δεν μπορώ να ξανάρθω την άλλη εβδομάδα και να σας ζητήσω ραντεβού. Νομίζω πρέπει να μιλήσω καθαρά για να μην με παρεξηγήσετε και στεναχωρηθείτε. Δεν θα ξαναρθείτε? Όχι, Λάουρα, δεν μπορώ. Σας εξήγησα, δεν είμαι ελεύθερος. Ανήκω αλλού. Κάθε μέρα βγαίνω έξω με ένα κορίτσι που τη λένε Μπέτι. Είναι κορίτσι του σπιτιού σαν και σένα. Τη γνώρισα το περασμένο καλοκαίρι, σε μια φεγγαρόλουστη εκδρομή με τη βάρκα στο Ματζέστικ. Από την πρώτη κιόλας βραδιά την αγάπησα. Ο έρωτας με έκανε άλλον άνθρωπο. Ο έρωτας έχει μαγνήτη, δύναμη. Ο έρωτας αλλάζει τον κόσμο, Λάουρα. Λοιπόν. Είδατε τι φρέσκος αέρας ύστερα από την βόρα. Σας έκανα, παιδιά, λίγο χυμό από φρούτα. Σταθείτε, κυρία Γουίνγκφιλντ. Εγώ πρέπει να φύγω. Να φύγετε. Τώρα αστειεύεστε? Τώρα είναι όμορφα που βράδιασε, κύριο Κόνορ. Ναι, μα ξέρετε. Θέλετε να πείτε ότι είσαστε υπάλληλος και πρέπει να ξυπνήσετε στην ώρα σας. Θα σας αφήσουμε να φύγετε νωρίς απόψε με τον όρο ότι θα μείνετε αργά την άλλη φορά. Πότε είσαστε εύκαιρος? Το Σαββατόβραδο δεν είναι πιο καλά για τους υπαλλήλους? Όχι, δεν είναι η δουλειά. Είναι ένα κορίτσι, η Μπέτι. Μπέτι, ποια είναι η Μπέτι? Το κορίτσι που αγαπώ. Α. Είναι σοβαρό ρομάντσο, κύριο Κόνορ? Θα παντρευτούμε τη δεύτερη Κυριακή του Ιουνίου. Α, τι ωραία. Ο Τόμ δε μας είπε πως είσαστε αραβωνιασμένος. Ήταν υπέροχη βραδιά, κυρία Γουίνγκφιλντ. Τώρα καταλαβαίνω ότι πάει να πει φιλοξενία του Νότου. Δεν ήταν απολύτως τίποτα. Μην νομίσετε πως το βάζω στα πόδια. Μα υποσχέθηκα να συναντήσω την Μπέτι στο σταθμό. Μερικές γυναίκες φουρκίζονται πολύ άμα τις αφήσεις να περιμένουν. Ναι, ξέρω την τυραννία των γυναικών. Χαίρετε, κύριο Κόνορ. Σας εύχομαι τύχη, ευτυχία και επιτυχία. Και τα τρία μαζί, το ίδιο και η Λάουρα. Ε, Λάουρα? Ναι. Αντίο, Λάουρα. Και μην ξεχνάτε τη συμβουλή που σας έδωσα. Γεια σου, Σέξπιρ. Ευχαριστώ και πάλι, κυρίες. Καληνύχτα. Έρχονται έτσι ανάποδα καμιά φορά τα πράγματα. Εγώ στη θέση σου δεν θα βάζα γραμμόφωνο. Πω, 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 πω,
νεαρός καλεσμένος μας ήταν αγαπημιασμένος. Τόμ! Τι, μητέρα! Έλα μέσα μια στιγμή, θα σου πω κάτι πάρα πολύ αστείο. Έφυγε ο καλεσμένος μας κιόλας. Ο καλεσμένος έφυγε νωρίς. Ωραίο παιχνίδι μας έπαιξες. Τι θες να πεις? Δεν μας είπες ότι ήταν αραγωνιασμένος? Ο Τζιμ? Αραγωνιασμένος? Μόλις μας το είπε. Καλό και τούτο. Δεν το ξέρω. Δεν σου φαίνεται παράξενο? Τι να μου φανεί παράξενο? Δεν έλεγες πως ήταν ο καλύτερος φίλος σου στο μαγαζί? Είναι, μα πού να το ξέρω. Πολύ, πολύ παράξενο να μην ξέρεις ότι ο καλύτερος σου φίλος παντρεύεται. Στο μαγαζί δουλεύω. Δεν μαθαίνω τα κουτσομπολιά του κόσμου. Και πού μαθαίνεις πουθενά? Ζεις μέσα σε όνειρο. Κατασκευάζεις αυταπάτες. Πού πας? Στο κινηματογράφο. Αυτό να κάνεις τώρα. Μας ξεσήκωσες καλά-καλά. Κόπη, προετοιμασίες, τόσα έξοδα. Η καινούρια λάμπα, το χαλί, το φόρεμα της Λάουρας και όλα αυτά. Γιατί? Για να διασκεδάσει ο αγαπητικός μιας Αλληνής. Πήγαινε, πήγαινε, πήγαινε στον κινηματογράφο. Πήγαινε, μη μας σκέφτεσαι εμάς. Μια μάνα έρημη, μια αδερφή. Ανύπαντρησα, κάτισα χωρίς δουλειά. Μονάχα να χορτάσει ο εγωισμός σου. Μπρος, άντε, 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 άντε στον κινηματογράφο. Εντάξει, πάω. Και όσο πιο δυνατά φωνάζεις, τόσο πιο γρήγορα. Μα δεν θα πάω στο κινηματογράφο. Μπρος, άντε λοιπόν στο φεγγάρι. Ονειροπαρμένο έχω ιστεί. Δεν πήγα στο φεγγάρι, πήγα πολύ πιο πέρα. Τι ο χρόνος είναι το μακρύτερο διάστημα που χωρίζει δύο τόπους. Σε λίγο πήρα αφήσιμα από τη δουλειά γιατί έγραψε ένα ποίημα σε ένα κουτί από παπούτσια. Άφησα το Σεν Λούις. Κατέβηκα τούτα τα σκαλιά για τελευταία φορά και ακολούθησα τα χνάρια του πατέρα μου, πασχίζοντας να βρω στην κίνηση αυτό που ήταν χαμένο στο διάστημα. Ταξίδεψα ένα γύρο για πολύ. Οι πολιτείες σαρώνονταν σαν πεθαμένα φύλλα. Φύλλα λαμπρά, μα που ήταν μαδημένα από τα κλαδιά. Θα σταματούσα, μα ήταν κάτι που με κυνηγούσε. Πρόβαινε ξαφνικά μπροστά μου, απρόσμενα και αναπάνηχα. Ίσως να ήταν καμιά γνωστή μουσική. Ίσως να ήταν μόνο ένα κομμάτι διάφανο γυαλί. Ίσως να περπατώ τη νύχτα μες στους δρόμους και να έχω βρει συντρόφους. Περνώ τη φωτισμένη βιτρίνα ενός μυροπωλείου. Η βιτρίνα είναι γεμάτη κομμάτια γυαλιά χρωματιστά, λεπτοκαμωμένες μποτιλίτσες, διάφανες, με απαλά χρώματα, σαν κομμάτια σκόρπιου ουράνιου τόξου. Και τότε ξαφνικά μ' αγγίζει στον ώμο η αδελφή μου. Γυρίζω και την κοιτάω κατάματα. Ω Λάουρα, Λάουρα, πολέμησα να σ' αφήσω πίσω μου, μα είμαι πιο πιστός από ό,τι είχα σκοπό να ήμουν. Ψάχνω για τσιγάρο, στρίβω τη γωνιά. Τρέχω στον κινηματογράφο ή στο μπαρ. Αγοράζω ένα ποτό. Μιλάω στον ξένο που με προσπερνά. Ό,τι να είναι. Φτάνει να σβήσουν τα κεριά. Γιατί ο κόσμος σήμερα φωτίζεται με αστραπές. Σβήσε τα κεριά, Λάουρα. Κι έτσι. Γεια σας. Στη σημερινή μικρή αυλαία ακούσαμε το τρίτο και τελευταίο μέρος του έργου του Τένεσι Ουίλιαμς «Ο γυάλινος κόσμος». Σε μετάφραση Νίκου Σπάνια, αναθεωρημένη από τον Μάριο Πλωρίτη και διασκευή Μάριου Ποντίκα. Έπαιξε με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί. Μάγια Λιμπεροπούλου, Αμάντα. Αργυρό Πιπίνη, Λάουρα. Μινάς Χατζησάβας, Τόμ. Στάθης Κακαβάς, Τζιμ.
Μουσική επιμέλεια Νίκος Σαββάτης. Επιμέλεια ήχων Γίτσα Βαλμά. Ρύθμιση ήχου Δημήτρης Πουλόπουλος. Σκηνοθεσία Βίκτορ Αρδίτης. Εισηγήτρια δραματολογίου Έλπη Μαλικένζου. Παραγωγή Βίκη Μουνδρέα.